υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία οδήγησαν στη διαγραφή σας. Και θα ήθελα τις δικές σας εξηγήσεις και τις δικές σας απαντήσεις. Ζήτημα πρώτο. Έχετε υπογράψει ένα από τα τρία μέρη με τα ΕΛΤΑ συμβάσεις αξίας νομίζω πάνω από 1 εκατομμύριο. Με βάση το Σύνταγμα όμως απαγορεύεται βουλευτής να συνάπτει συμβάσεις έστω και με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πριν από 10 μήνες, νομίζω κάποια στιγμή το 2021, είχε τεθεί το θέμα από το μέρο της στη Βουλή. Αυτή είναι μια τριμερή σύμβαση, δεν είναι μυστική, δεν είναι κρυφή. Όπου τέθηκαν όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία και σήμερα τίθονται ξανά. Τότε δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ούτε κανείς μου υπέδειξε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, για παράδειγμα, του Περταμείου οπουδήποτε αλλού, ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η σύμβαση ή να αλλάξει μορφή, ή να δημιουργηθεί ένα άλλο σχήμα ή δεν ξέρω και εγώ το οτιδήποτε. Μετά από 10 μήνες, ένα θέμα το οποίο ήταν για μένα λελειμμένο, διότι δεν δημιουργήθηκε καμία δυσπραγία στη συνεργασία αυτή και γνωστό θέμα, γνωστό το επαναλαμβάνω, έρχεται και αναδεικνύεται ξανά. Ως βουλευτής, δεν γνωρίζατε ότι δεν μπορεί ένας βουλευτής. Σας είπα, υπάρχει μια ερμηνεία. Να συνάπτει συμβάσεις με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Λέω, αν το γνωρίζατε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος στην πολιτική. Εγώ δεν είχα ξαναπολιτευτεί ποτέ, ούτε είχα σχέση και συναλλαγή με τα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Προφανώς δεν είχα διατηρήσει και βουλευτής και δεν ξέρω και όλες τις παραμέτρους του να είναι κάποιος βουλευτής. Έπρεπε λοιπόν κάποιος εκείνη τη στιγμή να πει ότι ξέρεις κάτι, εδώ υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά και πρέπει να λυθεί άμεσα. Και θα μπορούσε να λυθεί, κοιτάξτε, πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα. Έχετε πρόθεση να δώσετε και την έδρα σας εάν χρειαστεί. Αυτό θέλω να. Είναι στη σκέψη σας ή όχι? Σας είπα, θα εξετάσω όλα τα ενδεχόμενα. Καταλαβαίνετε και για μένα υπήρξε ένας ευκαιριασμός, διότι και εγώ έβγαλα ένα δελτίο τύπου, διότι αυτή ήταν η οδηγία την οποία είχα προκειμένου να εξηγώ κάποια ζητήματα. Δέχτηκα. Έτσι, πότε θα αποφασίσετε, κύριε Πάτση, πότε? Κοίτα να σας πω τώρα, δεν μπορώ να βάλω. Εντός των επόμενων ημερών. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει και να γίνουν και να σκεφτώ. Δεύτερο πρόβλημα που επισημαίνεται από την κυβέρνηση. Εσείς παραδέχεστε ότι μετέχετε, είναι υπό την ιδιοκτησία σας, offshore εταιρείες, αυτό που λέμε εξωχώριες εταιρείες. Με βάση τον τελευταίο νόμο, απαγορεύονται και οι βουλευτές και οι υπουργοί να έχουν offshore εταιρεία. Το θέμα αυτής της εταιρείας. Στην πρώτη κατάθεση υποθενέσεως που έκανα στη Βουλή, 2 μέρες μετά έγινε ολόκληρη καταγγελία, διότι αυτή η εταιρεία έκανε μια συναλλαγή, μια τοποθέτηση χρημάτων το 2016 και βεβαίως ψάχτηκε όλο μου το υποθενέσεως, όλες μου οι εταιρείες, όλες μου οι συμμετοχές και μάλιστα υπήρξε και πόρισμα από την Επιτροπή ότι ουδέν με τον βρέθηκε σε βάρος μετά από 8 ολόκληρους μήνες. Εάν γνωρίζατε ότι έχει, δεν πρέπει να έχετε offshore εταιρεία. Ένα πράγμα που δεν μπορεί να με χαρακτηρίσει είναι η λιθιότητα. Τι πιο απλό λοιπόν για μένα, επειδή είναι επενδύσεις δικές μου, τις βάλω σε τρίτα πρόσωπα, συγγενικά μου, οτιδήποτε άλλο και να τελειώνει η ιστορία. Προφανώς και δεν το γνώριζα, προφανώς ήταν λάθος και αν υπάρχουν συνέπειες, προφανώς και θα τις υποστώ και δεν έχω και το παραμικρό πρόβλημα πάνω σε αυτό. 4,3 εκατομμύρια για να αγοράσετε τα κόκκινα δάνεια. Η προέλευση των χρημάτων αυτών είναι ένα ζήτημα για την κυβέρνηση. Εσείς λέτε λοιπόν το πήρατε με δάνειο. Το δάνειο αυτό έχει αποπληρωθεί, κύριε Πάτση? Όχι στο σύνολό του. Γιατί υπήρχε μια ειδική συμφωνία τότε, η οποία είναι άτυπη βεβαίως, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Αλλά ας πούμε, να δεν θέλω να ανοίξω τώρα άλλα κεφάλαια. Όχι στο σύνολό του, γιατί έπρεπε να αποπληρωνόταν από την εταιρεία με βάση τις αποδόσεις τις οποίες θα έκανε η εταιρεία. Τελικά είχε αποδώσει η εταιρεία? Όχι αυτές που ήταν ενδεχομένως οι αναμενόμενες.